υπάρχει ανακοίνωση του ΕΦΕΤ και ανάκληση προϊόντος αλλαντικών, γιατί έχει βρεθεί παθογόνο βακτήριο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο του ΕΦΕ, τον κύριο Νίκο Κατσαρό. Κύριε Κατσαρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το θέμα είναι πράγματι πολύ σοβαρό, όπως λέτε, γιατί το παθογόνο αυτό βακτήριο είναι η ληστέρια και η ληστέρια μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, δαλάδες, υψηλό πυρωτό, διάρρεια, αλλά και να διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως σε μικρά παιδιά, σε ηλικιωμένους και σε άτομα γενικά που έχουν ασθενεία. Να δούμε το προϊόν, παρακαλώ. Ασθενείς. Να πούμε ποιο είναι το προϊόν. Εδώ πέρα το προϊόν αυτό εδώ. Να το δούμε, παρακαλώ, φουλ λίγο την εικόνα. Είναι το νούμπουλο κερκύρας. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το προϊόν το οποίο πωλείται σε σούπερ μάρκετ. Και όπως μας λέει ο κύριος Κατσαρός, αυτό το αλλαντικό είναι επικίνδυνο σύμφωνα με τον έλεγχο που έκανε ΕΦΕΤ. Σωστά. Ακριβώς. Και ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και για τα άτομα, για ηλικιωμένους και για άτομα τα οποία είναι ασθενικά. Και προκαλεί, όπως είπαμε, όλες αυτές τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να βρίσκεται στα αλλαντικά, έπρεπε να γίνουν έλεγχοι. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι υπεύθυνος, είναι ο παραγωγός, αλλά και ο διακινητής. Επομένως, και αυτοί που το διακίνησαν, αλλά και αυτοί που το παρήγαγαν, έχουν ένα μέρος της ευθύνης όταν κυκλοφορούν προϊόντα τα οποία είναι ακατάλληλα και οπωσδήποτε επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Κύριε Κατσαρέ, το σημαντικό είναι να πούμε ότι οι παρτίδες συγκεκριμένη με λότου νούμερο 21317. Ναι. Αυτό είναι η παρτίδα και λέει εδώ πέρα ο ΕΦΕΤ ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης. Είναι σημαντικό αυτό. Συνήθως είχαμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Δηλαδή αυτό πώς δημιουργείται, αφού λέει ότι δεν έχει θέμα το, η λήξη του ΕΦΕΤ. Άλλο λένε. Λέει άλλο ο ΕΦΕΤ. Λέει συγκεκριμένη παρτίδα που ό,τι ημερομηνία και να είναι, πετάξτε το. Ακριβώς. Δεν λέει συνήθως, βγαίνει ο ΕΦΕΤ και λέει η παρτίδα τάδε. Ενός χρόνου, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να το πετάξει όπως το έχει στα χέρια. Είναι τόσο επικίνδυνο. Και από τι δημιουργείται αυτό, επειδή είπατε ότι. Αυτό το παθογόνο βακτήριο. Να μην υφίσταται, πρέπει να το πετάξουμε. Τον τρόπο παρασκευής, μπορεί το νερό να ήταν ακατάλληλο και να είχε το μικρόβιο της ληστέριας, μπορεί κάποια κόπρα να κατά τη διάρκεια του κρέατος εκεί πέρα να είχαν αναμειχθεί από το ζώο και να αναπτύχθηκε το μικρόβιο της ληστέριας. Μεγάλη προσοχή, πετάξτε το συγκεκριμένο προϊόν. Τα απορρίμματα. Μην το καταναλώσετε ή πηγαίνετε πίσω στο σούπερ μάρκετ, το έχετε αγοράσει, να πάρετε τα λεφτά σας πίσω. Είναι ακατάλληλο και είναι επικίνδυνο σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. Κύριε Κατσαρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό επιμένω, Φίλιππε, στην επανασύσταση της αγρονομίας για τη διενέργεια δημοτικών ελέγχων. Πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε τώρα γρήγορα στον Γιώργο.